Τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κολιάτσου και Αποστόλου Παύλου όταν στις 6.30 το πρωί ένα επιβατικό γιοταχή έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ καταστρέφοντάς την, όπως επίσης κατέστρεψε μηχανισμό του ΟΤΕ και μια τζαμαρία καθαριστηρίου ρούχων. Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ιδιοκτήτης περιπτέρου. Στις 6.30 ώρα το πρωί και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αυτή εδώ την τζαμαρία που όπως βλέπετε αποκαταστάθηκε. Ενώ παράλληλα κατέστρεψε και το κουτί του ΟΤΕ, ενώ κατέστρεψε και μία κολόνα της ΔΕΗ. Αυτό όταν ήρθα εγώ το πρωί 6.30 ώρα είχε ήδη γίνει. Ήταν εδώ το αυτοκίνητο, είχε γίνει ζημιά, η κολόνα κάτω και το, αυτό το ΟΤΕ το καφάω. Είχε σπάσει και την τζαμαρία από το καθαριστήριο. Τώρα δεν ήταν και εδώ κάποιος. Μετά είχε έρθει και τα αυτόνα και η τροχιά και μετά το μαζέψανε. Τι ακριβώς συνέβη, για ποιο λόγο έπεσε πάνω. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να ξέρω εγώ αυτό. Τα ερευνάει πιστεύω η τροχιά.